Ομάδα περίπου 40 αμάχων έφτασε σήμερα σε κέντρο προσωρινής φιλοξενίας, αφού εγκατέλειψε την περιοχή γύρω από το εργοστάσιο Χάλιβα Αζοφστάλ στη Μαριούπολη. Φωτογραφίες του Reuters εμφάνισαν τους αμάχους να φτάνουν στο χωριό Μπεζινέμ, στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, αφού μεταφέρθηκαν με λεωφορεία με ουκρανικές πινακίδες σε ένα κομβόι μαζί με ρωσικές δυνάμεις και οχήματα με σύμβολα των Ηνωμένων Εθνών. Οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις φυροκόπησαν με πυράβλους το Σάββατο την νότια και ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με το Κίεβο. Στον αντίποδα, η Μόσχα ανέφερε σήμερα θανάτους αμάχων από επιθέσεις με οβίδες του Ουκρανικού στρατού σε χωριά της Χερσόνας. Η Μόσχα έχει επικεντρώσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της στο νότιο και το ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, αφού απέτυχε να καταλάβει την πρωτεύουσα Κίεβο κατά την επίθεση που έχει εξαπολύσει εδώ και 9 εβδομάδες, ισοπεδώνοντας πόλεις, προκαλώντας χιλιάδες θανάτους και υποχρεώνοντας περισσότερους από 5 εκατομμύρια ανθρώπους να αναζητούν καταφύγιο στο εξωτερικό. Ο ρωσικός στρατός έχει καταλάβει τη Χερσόνα, περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια της προσαρτημένης Χερσονήσου της Κριμαίας, ενώ έχει υπό τον έλεγχό του το μεγαλύτερο τμήμα της Μαριούπολης, μια στρατηγική σημασία πόλης λιμάνη στην Αζοφική θάλασσα. Στην Ουκρανία και συγκεκριμένα στη Λβίβ βρίσκεται από χθες η Ατζελίνα Τζολί. Η γνωστή ηθοποιός έφτασε με ανθρωπιστική αποστολή, επισκέφθηκε το σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης και συνάντησε πολίτες που έχουν αφήσει τις εστίες τους εξαιτίας της ένοπλης σύραξης. Τις τελευταίες εβδομάδες η Λβίβ δέχεται επιθέσεις από το ρωσικό στρατό. Οι σιρήνες ηχούν πολύ συχνά και όσοι βρίσκονται στην περιοχή τρέχουν στα καταφύγια για να προστατευτούν. Μια τέτοια στιγμή έζησε και η Ατζελίνα Τζολί. Τις προηγούμενες ώρες η ηθοποιός χρειάστηκε να καταφύγει σε ασφαλές σημείο υπό το φόβο αεροπορικής επίθεσης. Σε νέο βίντεο της Daily Mail διακρίνεται να περπατά γρήγορα καθώς ηχούν οι σιρήνες. Για εκρήξεις στην πόλη Μικολάιβ κάνουν λόγο ουκρανικά μέσα ενημέρωσης. Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σημείωσαν ότι δεν ακούστηκε καμία σιρήνα αεροπορικής επιδρομής. Ο Βίταλι Κιμ, επικεφαλής της Περιφερειακής Στρατιωτικής Διοίκησης του Μικολάιβ, δημοσίευσε φωτογραφία ενός σύννεφου από καπνό και είπε ότι τα ρωσικά στρατεύματα βρίσκονται σε πόλεμο με τα ουκρανικά λοιπάσματα.